Κάτσε, γιατί με καίει. Τώρα το με καίει. Είμαι ακαυτός. Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Δεν με βλέπει κανείς ακόμα. Αλλά δεν πειράζει, εγώ θα μιλάω. Γιατί υπάρχει περίπτωση να με βλέπουν και να μου το κρύβει το Facebook και το Instagram και να μην ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω να απολογηθώ λίγο στους ανθρώπους του Instagram, γιατί ό,τι live κάνω βγαίνει θολό. Δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα του Instagram. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε άμα βλέπετε θολό ή Instagram, πηγαίνετε στο Facebook, γιατί το Facebook φαίνεται πεντακάθαρα. Δεν έχουμε κανένα θέμα με το Facebook, μόνο με το Instagram έχουμε. Ελπίζω να φαίνομαι καθαρό σήμερα στο Instagram. Να σκεφτείτε ότι έκανα ως και με την κάμερα με τέτοιο, με απορρυπαντικό, για να είμαι σίγουρος πως δεν φταίει η κάμερα. Δεν φταίει το δίκτυο, ή εκτός αν φταίει το δίκτυο, μπορεί να φταίει η σύνδεση, αλλά δεν είναι λογικό στο Facebook να είναι πεντακάθαρο και στο Instagram να είναι. Οπότε τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, συνταγές special σήμερα το βράδυ, θα κάνουμε δύο. Η μία είναι ενός λεπτού και η άλλη είναι 4-5. Ουσιαστικά δεν ξέρω, φαίνομαι στο Instagram καθαρός ή φαίνομαι πάλι θολός. Ελπίζω να φαίνομαι καθαρός και να μην κοπεί η σύνδεση, γιατί χθες που κάναμε live στο Instagram κόπηκε 3 φορές η σύνδεση. Οπότε τζάμπα έκανα live στο Instagram. Κύριοι Facebook, εσείς είστε πάντα στην ώρα σας και πάντα σωστοί και ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα. Οπότε το Facebook το αγαπάμε. Αγαπάμε και το Instagram, αλλά το Instagram μας κάνει θέμα. Ναι, το γράφει κιόλας ο φίλος μου, λέει, ο Instagram λέει έχει θέμα από εχθές. Με βλέπετε θολά στο Instagram, στο Facebook δεν με βλέπει κανείς θολά. Λυπάμαι πάρα πολύ, θολός που είναι έτοιμο. Δεν φταίω εγώ, φταίει το δίκτυο, η Παναγία μαζί μας και αυτό. Δεν πειράζει. Αλλά είναι πολύ ωραίες συνταγές που τα κάνουμε, οπότε όσοι είστε στο Instagram, αν με βλέπετε θολό, πηγαίνετε στο Facebook, γιατί όντως αυτά που θα δείξουμε τώρα είναι καταπληκτικά. Και σε περίπτωση που είστε στο Facebook και βλέπετε το live, πατήστε και ένα μας αρέσει η σελίδα, γιατί άμα ακολουθείτε μόνο, δεν βγαίνουν ειδοποιήσεις όλες, αυτοί είστε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε η βασική μας συνταγή και η κύριος συνταγή. Θα είναι αυγόφετες ή αυγοφέτες, δεν ξέρω πώς τις λέτε, και θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε σπιτικό τυρί σε ένα λεπτό. Πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η φιλοσοφία είναι ότι μου έχει μείνει leftover ψωμιά διάφορα και θέλω να βρω τρόπο να τα αξιοποιήσω. Γι' αυτό θα σας δείξω πώς να κάνετε αυγόφετες, γιατί ουσιαστικά παίρνουμε παγιάτικο ψωμί για να φτιάξουμε αυγόφετες και να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο φαγητάκι ή γλυκάκι. Και επίσης θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικό τυρί. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχετε στο σπίτι σας γαλατάκι που ίσως και να έχει αρπάξει λίγο, να έχει ξυνήσει και είναι αμαρτία να το πετάξετε. Οπότε, γιατί να πετάξετε γάλα, θα φτιάξουμε τυρί. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Είστε έτοιμοι να δείτε πώς φτιάχνουμε τυρί και πώς φτιάχνουμε αυγόφετες? Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχει το Instagram θέμα, δεν φταίω εγώ. Το ότι φαίνομαι θολός, φταίει το Instagram και όχι εγώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Επικεντρώνομαι τότε στο Facebook, γιατί οι Instagramικοί δεν με βλέπουνε. Βλέπετε? Τέλεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι γάλα. Το γάλα αυτό, να σας πω ότι το είχα ανοίξει πριν από 5-6 μέρες εδώ. Και ουσιαστικά σήμερα δεν πεινότανε. Γιατί είχε αρπάξει λίγο, είχε ξυνήσει. Οπότε δεν το πετάμε σε καμία περίπτωση, βρίσκουμε τρόπο να το αξιοποιήσουμε. Το υπόλοιπο γάλα, που και αυτό έχει λίγο ξυνήσει, δεν μας πειράζει, μπορούμε να κάνουμε αυγόφετες. Δεν φαίνεται στη γεύση, γιατί θα βάλουμε τη ζάχαρη και όλα τα υπόλοιπα και επειδή θα το ψήσουμε, το παστεριώνουμε. Δεν έχει κανένα θέμα. Τώρα, βέβαια, αν έχετε φρέσκο, βάζετε φρέσκο και κάνετε τις αυγόφετες. Εγώ θέλω να σας πω τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που κάποια τρόφιμα σας χαλάνε. Και σήμερα θα πιάσουμε γάλα και ψωμί. Οπότε, έχουμε εδώ πέρα το γαλατάκι μας και αυτό που έκανα ουσιαστικά είναι να πάρω το γάλα και να το βάλω σε μία κατσαρόλα να αρχίζει να βράζει. Βλέπετε, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, το γάλα μου βράζει, δεν έχει βράσει τελείως, αλλά βράζει. Δεν θέλουμε να δούμε μπουρμπουλήθρες και μόλις αρχίσει να βγάζει ατμούς, σημαίνει πως είναι ένα πολύ καλό σημείο για να καταλάβουμε ότι κάτι σωστό συμβαίνει. Το γάλα που χρησιμοποιούμε δεν είναι χαμηλών λιπαρών, ούτε βάζουμε κρέμα γάλακτος, ούτε μπορούμε να βάλουμε κάποιο υποκατάστατο γάλα, όπως γάλα μυγδάλου, γάλα σόγιας και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό γίνεται μόνο με κανονικό γάλα. Οπότε, άρχισε να σιγοβράζει, βγάζει ατμούς, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι λίγο δύσκολο. Μπράβο. Οπότε, ένα ξυνισμένο γάλα ή και κανονικό γάλα, και με κανονικό γίνεται, δεν γίνεται μόνο με ξυνισμένο. Απλά λέω, άμα σας ξυνήσει λίγο το γάλα, τι μπορείτε να το κάνετε. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, για να φτιάξουμε το γάλα μας, εν τω μεταξύ έχω ένα λεμονάκι που το έχω λίγο απ' έξω γύρω-γύρω, έχω πάρει τη φλούδα γιατί είχαμε βάλει το πρωί στο μπασμάτι. Οπότε, είναι το λεμόνι που θέλω να χρησιμοποιήσω. Τι κάνω, κόβω το λεμόνι μου, εδώ.
Δεν θα κάνω μαγικά, θα δείξω κάτι που μπορείτε να κάνετε όλοι στο σπίτι σας. Παίρνω ένα μαχαίρι, κόβω το λεμόνι και ξεκινάω με ένα λεμόνι. Εδώ. Η ποσότητα τυριού που θα πάρουμε είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Μην φανταστείτε ότι θα βγάλουμε ένα κιλό τυρί από 700 γραμμάρια γάλα. Απλά τι γίνεται, προκειμένου να πετάξουμε το γάλα που σας είπα που είναι ξυνισμένο, τι το κάνουμε, θα το κάνουμε τυρί. Οπότε, ίσα ίσα πριν αρχίσει να βράζει το γάλα μας, ρίχνω μέσα το χυμό από ένα λεμόνι, εδώ. Δεν ρίχνω δεύτερο χυμό, βλέπω πρώτα με το ένα λεμόνι και μετά θα ρίξουμε το δεύτερο. Περιμένετε, ανακατεύουμε λίγο, δεν ανακατεύουμε πάρα πολύ και σε περίπτωση που ο χυμός από το λεμόνι είναι αρκετός, ο χυμός από το λεμόνι είναι αρκετός ή αρκετό, δεν έχει σημασία, το γάλα μου θα αρχίσει να κόβει. Ουσιαστικά η οξύτητα κόβει το γάλα και μένει το τυρόπιγμα ξεχωριστά από το νερό του γάλακτος. Εμείς θα πάρουμε, θέλουμε το τυρόπιγμα, οπότε κοιτάξτε εδώ, δεν έχει πήξει 100%, οπότε θα προσθέσω λίγο ακόμα λεμονάκι. Πάλι ένα λεμόνι που έβγαλα ξύσμα. Εδώ. Ρίχνω άλλο μισό λεμονάκι και τώρα θα γίνουν ξεκάθαρα τα πράγματα νομίζω. Παίρνω ένα κουτάλι εδώ και δεν ξέρω άμα σας φαίνεται καθόλου, αλλά ουσιαστικά αρχίζει να γίνεται ξεκάθαρο το ότι αρχίζει να κόβει το γάλα μου. Έχω αλλού νερό, αλλού τυρί και φαίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Δεν βάζω δυνατά τη φωτιά, δεν θέλω να βράζει. Εδώ, κακώς βράζει. Δεν θέλουμε να βράζει, θέλουμε να σίγουρα βράζει. Και κοιτάξτε εδώ. Χώρισε. Βλέπετε από αυτή την πλευρά. Εδώ είναι το νερό. Και εδώ είναι το γάλα. Το βλέπετε. Που έχει αλλάξει τελείως. Μπράβο. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Οπότε το τυρί μας είναι έτοιμο. Ερχόμαστε εδώ. Παίρνουμε ένα μπολ με ένα σουρωτήρι. Και τώρα θα γίνει πολύ πιο ξεκάθαρο εδώ. Κοιτάξτε τι έχουμε κάνει. Νερό με τυρόπιγμα. Με ένα λεμονάκι και το γάλα που σας έχει περισσέψει μπορείτε να κάνετε τυρί. Σας το λέω 100%. Ξαναλέω ότι η ποσότητα του τυριού που θα πάρουμε δεν είναι τώρα να τεράστια. Αλλά εκεί πέρα που θα πετούσαμε το τυρί, το γάλα, γιατί να μην κάνουμε τυρί. Κοιτάξτε εδώ, τώρα σουρώνω το γάλα μου. Εδώ, η κατσαρόλα πάει πίσω. Και θέλω να δείτε ακριβώς τι έχει γίνει. Λοιπόν, βλέπετε κάτω που φεύγει καθαρό νερό. Από το γάλα φεύγει κάτω καθαρό νερό. Το βλέπετε. Και εδώ πέρα μέσα στην πετσέτα έχει μείνει το τυράκι μας. Να το. Το τυράκι αυτό είναι ρικότα. Είναι το πιο απλό τυρί που μπορείτε να βάλετε. Εδώ πέρα τώρα μπορείτε να λατήσετε, να δώσετε λίγο γεύση. Γενικά έχει πολύ ήπια γεύση. Μπορείτε να το ρίξετε όπου θέλετε. Και άμα το κρυώσετε είναι πάρα πολύ ωραίο και σε μια σαλάτα. Είναι καταπληκτικό. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Από γάλα κάναμε τυρί. Πραγματικά με το τίποτα. Το τυράκι εδώ πέρα είναι. Θα το αφήσω στην άκρη να σουρώνει. Να το κρατήσω. Όπως σας είπα δεν είναι τεράστια η ποσότητα. Έχουμε πάρει εδώ πέρα γύρω στα 150 γραμμάρια από τα 700 γραμμάρια γάλα. Οπότε δεν συμφέρει τόσο πολύ να παίρνεις γάλα για να κάνεις τυρί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μας μένει γάλα στο ψυγείο, συμφέρει πάρα πολύ να κάνουμε τυρί γιατί αλλιώς θα το πετούσαμε. Οπότε το τυρί μου το αφήνω στην άκρη εδώ. Βασικά είναι έτοιμο. Θα το κρατήσω. Μισό λεπτό για να το μαζέψω. Εδώ. Ένα μεγαλύτερο κουτάλι. Και δεν είναι φανταστικό το ότι μπορείτε να κάνετε το τυρί στο σπίτι. Εδώ. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα είναι το λεμονάκι, το κουκούτσι. Συγγνώμη, έπεσαν και λίγα κουκούτσια μέσα. Εδώ. Και κοιτάξτε. Όπα. Έλα ο Άκης, τυροπαραγωγός. Αυτός είναι. Έφτιαξε τυράκι σε ένα λεπτάκι. Όπως σας υποσχέθηκε. Μαζεύουμε το τυρί από την καθαρή πετσετούλα μας εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει τόσο πολύ αυτό το τρίκ που με το που τελειώσει το βίντεο όλοι θα πάτε να κάνετε τυρί, σωστά? Σωστά. Σωστά πεσάκι, γιατί αυτό που μας έδειξες είναι πολύ γαμάτο. Πολύ γαμάτο, αλλά δεν είναι πυρηνική φυσική. Ουσιαστικά κόψαμε το γάλα. Αυτό κάναμε. Και έχουμε φρέσκο τυράκι. Ζεστό. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας ζεστό τυρί.
αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι άδικο να μην επικοινωνήσετε το βίντεο με το που τελειώσουμε σήμερα το, την όλη φάση για να το δουν και άλλοι. Δηλαδή είναι αμαρτία με τα μεγάλα στα σκουπίδια, άλλος κόσμος δεν έχει να φάει, ας φτιάξουμε τουλάχιστον τυράκι. Έτσι δεν είναι. Ξυνισμένο γάλα μας κάνει, όχι πολύ ξυνισμένο γιατί θα έχει κόψει από μόνο του. Δηλαδή άμα έχουν περάσει 2 μέρες από το γάλα, δεν χρησιμοποιούμε βαπορέ γάλα, δεν χρησιμοποιούμε γάλα μυγδάλου, δεν χρησιμοποιούμε γάλα σόγιας. Οπότε το τυράκι μας είναι έτοιμο, τυροπαραγωγός Άκης, αυτό πάει στην άκρη. Και αυτό πάει στην άκρη. Και πάμε να φτιάξουμε την κυρίως συνταγή μας. Που η κυρίως συνταγή μας είναι τι? Αυγοφέτες! Σαλαλαλα! Λοιπόν, πάμε ξανά εδώ. Όχι, τώρα θα σας βάλω από εδώ. Εδώ. Το βράδυ πάμε από εδώ, το πρωί πάμε από την άλλη. Μας αρέσει πιο πολύ. Οι κάλτσες σήμερα είναι... Όχι, αυτές είναι οι βραδινές, έχουν αυγά πάνω. Οι πρωινές είχαν πάνω μπανάνες. Αυτές είναι του βραδιού. Οπότε πάμε να ετοιμάσουμε τις αυγοφέτες. Λοιπόν, πάλι στην ίδια φιλοσοφία, όπως ακριβώς σας έλεγα και πριν. Δηλαδή, σκοπός είναι να αξιοποιούμε και πράγματα που είναι να πετάξουμε στα σκουπίδια. Δεν πετάμε τίποτα. Περίπου ο μέσος άνθρωπος πετάει μισό κιλό φαγητό στα σκουπίδια κάθε μέρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Πρέπει όντως να βρίσκουμε τρόπους να αξιοποιούμε το φαγητό μας. Δεν θυμάμαι πότε χρησιμοποίησα ψωμί τελευταία φορά. Το ψωμί που χρησιμοποίησα ήταν όταν κάναμε κροκ μαντάμ μαζί, κάπου μέσα στη βδομάδα. Οπότε το ψωμάκι μου δεν είναι τόσο φρέσκο. Όχι πως έχει χαλάσει, αλλά δεν είναι τόσο φρέσκο. Οπότε είναι ένας καλός τρόπος για να αξιοποιήσω το ψωμάκι μου εδώ. Βέβαια. Δεν είναι πάρα πολύ φρέσκο, δεν ξέρω. Ακούτε. Δεν μας πειράζει όμως, γιατί αυτό το ψωμί θα γίνει ένα πεντανόστιμο γλυκό. Και άμα σε αυτό το γλυκό, σε αυγόφετες, ρίξω πάνω και το τυρί μου και μέλι, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ακόμα πιο ωραίο. Γιατί φτιάξαμε τυράκι πριν από λίγο. Λοιπόν, τώρα για να φτιάξουμε τις αυγόφετες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε 3 αυγουλάκια, εδώ. Ένα, βλέπετε έτσι. Τέλεια. 2, ένα τσόφλι, χωρίς τσόφλι τα πω παρακαλώ. 2, συγγνώμη πάρα πολύ που δεν μπορώ να βλέπω και να απαντάω συγχρόνου. Τα βλέπω όμως μετά, παίρνω στο βίντεο και βλέπω τα σχολιά σας. Γιατί είναι λίγο αδύνατο. Άμα κάνουμε μόνο μιλία και κάνουμε Q&A, όντως μπορώ να κοιτάζω και να απαντάω, αλλά κάτσε να απαντήσω λίγο. Φαντάζομαι ότι στο Instagram ακόμα φαίνομαι θολός και φαίνεται από τα views γιατί φεύγει ο κόσμος. Ενώ έχουμε 13.200 τέτοιους ανθρώπους στο Facebook. Γεια σας όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βλέπετε. Λοιπόν, φτιάξαμε τυρί πριν από λίγο. Σε περίπτωση που χάσετε το live, ξαναγυρίστε πίσω να δείτε ακριβώς πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικό τυρί με ένα υλικό. 2 υλικά που τα έχετε 100% σπίτι. Γάλα και λεμόνι. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τις αυγόφετες. Έχω 3 αυγά. Θα προσθέσω το γάλα μου μέσα. Και ξαναλέω ότι σε περίπτωση που έχετε γάλα που έχει αρπάξει λίγο, λίγο, όχι πολύ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αυγόφετες. Δεν πετάμε φαγητό, δεν πετάμε τίποτα. Ή άμα είναι να το πετάξουμε, το κρατάμε 1-2 μέρες πριν και το δίνουμε σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Όχι χαλασμένο. Καλό φαγητό δίνουμε στον κόσμο που έχει ανάγκη. Λοιπόν, έχω βάλει 3 αυγά, το γάλα μου. Θα ρίξω μέσα. Τι είναι αυτό? Τη ζάχαρη. Ελάχιστη ζάχαρη. Λίγο αλατάκι. Εμένα μου αρέσει το αλάτι. 1 κουταλιά μπέικιν του γλυκού. Εδώ. 1 βανιλίνη. Σε περίπτωση που στις αυγόφετες δεν σας αρέσει να έχει γεύση αυγό, γιατί εμένα μου αρέσει οι αυγόφετες έτσι να έχουν γεύση αυγό, θα βάλετε βανιλίνη, τη σκόνη. Σε περίπτωση που θέλετε να έχει γεύση αυγό, θα βάλετε σιρόπι βανίλιας, γιατί το σιρόπι είναι πιο αδύναμο από τη βανιλίνη. Όχι, ουσιαστικά το σιρόπι είναι καλύτερο, απλά η βανιλίνη πάντα εξουδετερώνει ό,τι αμπουλίλα υπάρχει σε οποιοδήποτε γλυκό. Ας πούμε ένα κέικ, πολύ plain, που έχει πολλά αυγά, άμα βάλουμε βανιλίνη, δεν θα μυρίζει αυγό με τίποτα. Άμα βάλουμε σιρόπι βανίλιας και βάλουμε πάρα πολλά αυγά, ίσως και να μυρίζει. Τι δεν έβαλα? Δεν έβαλα ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ξέρω ότι δεν βάζετε εσείς, αλλά δοκιμάστε το, θα σας αρέσει. Με ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ουσιαστικά πάμε τη συνταγή μας στο άλλο επίπεδο. Γιατί όντως θα μυρίσει πορτοκαλίλα μέχρι μέσα μέσα. Και αυτό είναι που μας αρέσει. Θέλουμε να μυρίζει πορτοκάλι. Βάζω ξύσμα. Εντάξει, χθες κόπηκα από το τέτοιο, από την ξύστρα. Δεν πρόσεχα. Αλλά θέλουμε μια καλή ξύστρα. Μια ξύστρα που μπορεί να κρατήσει για μια ζωή εφόσον είναι καλή. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Σειρματάκι.
ανακατεματάκι. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τελικά τα έχει όλοι στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Το κόλπο εδώ πέρα είναι πάντα μπαμπατά να ανακατεύουν πολύ καλά όλα τα υλικά μας. Γιατί σε περίπτωση που δεν σπάσει πολύ καλά το αυγό, καθώς ψήνεται στο τηγάνι, θα μας βγάλει πάνω στις αυγόφετες κάποιες ομελετίτσες. Το έχω παρατηρήσει γιατί η μαμά μου έκανε αυτό το λάθος. Δεν χτυπούσε πολύ καλά τα αυγά με το γάλα. Οπότε ουσιαστικά στο τέλος υπήρχαν και κάποια κομμάτια ομελέτας πάνω στις αυγόφετες. Που εμένα δεν με χαλούσε, μου άρεσε να σου πω την αλήθεια γιατί γινόντουσαν κρατσανιστές. Αλλά πολλοί κόσμοι δεν το ήθελε. Λυπάμαι πάρα πολύ στο Instagram που δεν με βλέπετε καθαρά. Αλήθεια σας λέω, δεν φταίω εγώ, φταίει το Instagram. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Γιατί το Facebook είμαστε πεντακάθαροι, σωστά. Μπράβο. Βανιλίνη βάλαμε. Και κοιτάξτε εδώ, έχω σπάσει τόσο καλά το μείγμα μου και αυτά τα κομματάκια τα πορτοκαλί που βλέπετε μέσα είναι το πορτοκαλί, δεν είναι βέβαια το αυγό. Τέλεια. Λοιπόν, για τη συνταγή αυτή έχω. Ουσιαστικά έχω βγάλει ακριβώς τα γραμμάρια για 300 γραμμάρια ψωμί. Δηλαδή, εμένα μου δουλεύει πάρα πολύ καλά. Σε περίπτωση που κάποιες φορές αναρωτιέστε πόσο γάλα να βάλετε, πόσα αυγά να βάλετε, για πόσο ψωμί φτάνει, για μένα αυτή η συνταγή δουλεύει ακριβώς για 300 γραμμάρια ψωμί. Τώρα, βέβαια, οτιδήποτε ψωμί σας έχει περισσέψει θα το χρησιμοποιήσετε. Απλά θέλουμε ουσιαστικά να γίνουν ωραία και γευστικά. Τώρα, αν έχετε ένα ωραίο ψωμάκι έτσι και το κόψετε και ωραίες φέτες, μπατονέτες εδώ. Έτσι όπως τις λέμε, μπατονετούλες εδώ. Θα γίνει το πιο γκουρμέ για να μπορέσουμε να τα φάμε στο τέλος. Οπότε, κόβω το ψωμί μου εδώ. Ένα μπατόν. Τέσσερα. Να κόψω και αυτό διαγώνια. Να κάνω και ένα διαγώνιο έτσι για να υπάρχει. Και ουσιαστικά παίρνω, βάζω τα ψωμάκια μου μέσα εδώ. Φυσιολογικά δεν θα πετάξετε καθόλου από το μείγμα σας, δεν θα περισσέψει καθόλου μείγμα γιατί αυτό που σας δίνω είναι σχεδόν ακριβώς όσο χρειάζεται το ψωμάκι σας. Εδώ και εδώ, παίρνω βάζω αυτά από πάνω, αυτά που ρουφήξανε, ρίχνω ξανά αυτά μέσα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε, αν θέλετε, 50 γραμμάρια από γάλα με κρέμα γάλακτος, σε περίπτωση που σας περισσεύει και κρέμα γάλακτος. Θα γίνουν ακόμα πιο πλούσια σε γεύση, αλλά βέβαια θα γίνουν πιο πλούσια και σε θερμίδες, έτσι. Ούτως ή αλλιώς τηγανίζουμε τις αυγόφυτες, οπότε έχουμε αρκετές θερμίδες, αλλά δεν μας πειράζει. Ξέρουμε ότι θα φάμε ένα σνακ που έχει περισσότερες θερμίδες και ουσιαστικά πάω λίγο πίσω εδώ και εδώ, ίσως να χρειαστεί λίγο παραπάνω να βουτήξω μέσα, εδώ. Τέλεια, αυτά τα δύο δεν έχουν ρουφήξει. Τέλεια και πάμε να τηγανίσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό δεν έχει ρουφήξει καθόλου. Καλά, αυτό που έκανα δεν ήταν πολύ σωστό. Να τα βάλω όλα μαζί μέσα. Αλλά δεν πειράζει, το έκανα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εδώ. Οπότε, αυτό που φτιάξαμε είναι σπιτικό τυράκι. Αξιοποιήσαμε ό,τι γάλα μας είχε περισσέψει και φτιάξαμε σπιτικό τυράκι. Και τώρα θα φτιάξουμε αυγόφετες με το ψωμί που μας έχει περισσέψει. Δεν μπορούσα να το βάλω από εδώ, είναι καλύτερα. Για να δω. Και από εδώ καλά φαίνεται, τι λέτε? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Wow. Για πείτε από ποια μεριά. Και από εδώ είναι ωραίο. Αχα, yeah. Δεν φαίνομαι στο Instagram καθόλου, ούτως ή αλλιώς είμαι θελός, δεν με πειράζει. Λοιπόν, θα μαγειρέψουμε από εδώ τώρα. Είμαι πολύ σκοτεινός. Δεν πειράζει, τώρα το αποφάσισα, θα μαγειρέψω εδώ. Λοιπόν, τι θέλω, θέλω ένα ταψάκι. Μισό λεπτό και να σου φέρω ένα ταψάκι. Εδώ. Θα βάλω λίγο χαρτί για να απορροφά το λάδι. Εδώ. Οπα. Αρκετό χαρτί βάζω γιατί έχουμε αρκετές αυγόφυτες. Θα πάρω και τις αυγόφυτες, Παναγιά μου. Πού είναι η τσιπίδα? Where is the TV? Μισό λεπτά και έχω χάσει την τσιμπίδα. Μα εδώ ήτανε. Να. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ θα σπάσει, φαίνεται, αλλά δεν μας πειράζει. Λοιπόν, το λαδάκι μας καίει. Βάζουμε μέσα αυγόφετες ωραίες, σένιες, με πορτοκαλάκι,
πάρα πολύ σεξι εδώ από τον κύριο Άκη. Όλαλα, αυτοί είμαστε, όπως θα έλεγε και ο φίλος μου Ανθόπουλος. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, δεν το παρακάνω γιατί πρέπει να γυρίσω στην πλευρά. Όπως σας είπα, το μείγμα βγαίνει ακριβώς για να βγουν οι αυγόφωτες, ούτε πολύ λαδοπιωμένες, ούτε πολύ αυγωμένες. Να βγουν ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε εδώ, δεν σας κορυδεύω. Πάντα ό,τι λέω είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν έχει μείνει σταγόνα. Ουρούφηξαν ακριβώς όλο το σιροπάκι. Λοιπόν, να γυρίσω την άλλη. Πόπο Παναγία μου, τι ωραία που μυρίζουν. Αλλά το πορτοκάλι είναι μαγικό σε αυτές τις συνταγές, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Λοιπόν, για να κάνετε αυγόφυτες, δεν πρέπει να τηγανίσετε παραπάνω από 2 λεπτάκια. Σε περίπτωση που τηγανίσετε παραπάνω από 2 λεπτάκια, έχετε βάλει παραπάνω γάλα από όσο πρέπει. Σε περίπτωση που τηγανίσετε λιγότερο από 2 λεπτάκια, σημαίνει πως έχετε βάλει παραπάνω αυγό από ό,τι πρέπει. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε, επειδή τράβηξαν μέσα-μέσα οι αυγόφυτες, να ψηθεί το αυγό μέχρι μέσα-μέσα, αλλά ουσιαστικά να μας δώσει μία υφή κρέμ μπρουλέ. Μέσα να είναι κρέμα το ψωμί πρέπει. Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ τέτοιο, όπως το λένε, πάρα πολύ στεγνό, ούτε λαδοπιωμένο. Σε περίπτωση που κάνατε καλά τη διαδικασία και χρησιμοποιήσετε ακριβώς τη συνταγή μου, αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι οι αυγόφυτες δεν λαδοπίνουν, δεν πίνουν πάρα πολύ λάδι. Γιατί ουσιαστικά όλο αυτό που τους βάλαμε γύρω-γύρω, τι κάνει, θωρακίζει την αυγόφυτα και δεν τραβάει λάδι μέσα, αφού έχει υλικό μέσα, το υλικό που βάλαμε εμείς στις αυγόφυτες. Λοιπόν, έπεσε αρκετά η θερμοκρασία από το λάδι, κακώς, δεν θα έπρεπε να πέσει τόσο, τώρα την έβαλα τέρμα, οπότε λογικό είναι. Παγωμένο το γάλα, παγωμένα τα αυγά, άκι, άμα ρίξεις πολύ ποσότητα μέσα, κατευθείαν θα παγώσουν, έπρεπε να τα βάζεις 2-2 για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Τώρα, έγινες ριζίλη στον κόσμο. Δεν πειράζει όμως, κοιτάξτε τώρα που γίνονται χρυσαφένια και σεξι. Λοιπόν, έβαλα τέρμα τη φωτιά μου τώρα και θα περιμένουμε λίγο μέχρι να ρίξουμε την επόμενη δόση. Μισό λεπτάκι. Λάτσα. Λάτσα. Και αυτά που λέτε. Άρα ήρθε η ώρα να απαντάω στα σχόλια μέχρι που να γίνουν οι αυγόφυτες. Μπήκα από το Facebook γιατί το Instagram δεν φαίνεται καθόλου. Ευχαριστώ γλυκιά μου Μαρία Παπαλάμπρου. Κάνε και ένα follow στο Facebook μας. Λυπάμαι πάρα πολύ παιδιά, δεν φταίω εγώ, το Instagram φταίει. Λοιπόν, γυρνάω τις αυγόφυτες. Όλαλα, να τις. Έτσι θέλουμε να γίνουν εδώ. Αυτές. Εδώ. Έτσι ακριβώς θέλουμε να γίνουν. Αυτό το χρώμα θέλουμε να πάρουν. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Σε 30 δευτερόλεπτα τις βγάζω. Όλαλα. Δεν ξέρω, οι αυγόφυτες είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Όντως, δεν ξέρω, εμένα η μητέρα μου έκανε πάρα πολύ συχνά αυγόφυτες όταν ήμουν πιτσιρικάς. Γιατί όταν ξερνόταν το ψωμί και ήταν λίγο παγιάτικο, κατευθείαν κάναμε αυγόφυτες. Ήταν αμαρτία να τις πετούσαμε, να πετούσαμε το ψωμάκι. Οπότε, πάντα μα πάντα το πρωί είχαμε αυγόφυτες στο σπίτι. Λοιπόν, πάει μία. Εδώ, πάει η δεύτερη. Κοιτάξτε εδώ χρωματάκι ωραίο. Πάει η τρίτη. Αυτή είναι η ίσια. Και η τέταρτη. Και η πέμπτη. Και η έκτη. Λίγο ακόμα εδώ πέρα από αυτή την πλευρά. Συγχρόνως θα ρίχνουμε τις επόμενες. Μία, δύο, τρεις. Θα το κάνω. Δεν θα τις ρίξω όλες μαζί τις επόμενες. Θα τις σπάσω για να μπορέσει να δυναμώσει το λάδι μου. Γιατί άμα ρίξω πάρα πολλές μέσα πάλι θα πέσει η ίσχυση από το λάδι και δεν θέλω. Εδώ. Οπότε 4-4 και μείναν άλλες 4 εδώ. Τέλεια. Και θα σας δείξω πώς θα τις σερβίρουμε. Λοιπόν. Ήθελα να τη σερβίρω με μία σάλτσα καραμέλας, αλλά δεν σας βάλω σε άλλη διαδικασία να φτιάξετε και άλλη συνταγή, γιατί ξέρω τώρα θα φτιάξετε και το τυρί το σπιτικό και θα φτιάξετε και τις αυγόφυτες. Οπότε θα πάμε με ζαχαροκανέλα ή μπορούμε να ρίξουμε λίγο πραλίνα από πάνω. Θέλω να μου γράψετε από κάτω τι θέλετε να το σερβίρουμε, με πραλίνα, φυσικό βούτυρο ή ζαχαροκανέλα, και θα το σερβίρω και εγώ αντίστοιχα γιατί δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Λοιπόν. Μόλις έκανα, πότε έκανε κρόκμα τάμ, δεν το βρίσκω. Κάναμε πριν από λίγες μέρες στο Facebook. Ψάξε λίγο προς τα κάτω, κάνε feed και θα τα βρεις. Delivery κάνεις, δυστυχώς δεν κάνουμε, έχουμε κλείσει τα μαγαζιά. Σιγά που γίνεις ρεζίλη, μας κρατάς στην τροφιά και μαθαίνουμε κιόλας. Ευχαριστώ γλυκιά μου. Άκη, νόστιμα τα μπιφτέκια, είσαι μοναδικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνονται λαχταριστές. Το Instagram είναι απόδειξη ότι ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Για το Facebook μιλάει. Watch this.
This is lovely fritters, Greek style. Εμένα μου αρέσουν οι αλμυρές από φέτες. Η ίδια συνταγή ακριβώς μπορείς να τις κάνεις και αλμυρές, απλά θα βάλεις μετά από πάνω ό,τι θέλεις αλμυρό. Εμένα μου αρέσουν πολύ γλυκές, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ καν. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχουν. Ποιος μπορεί να αντισταθεί. Χαρά και συνταγή μου είναι μοναδική. Το ψωμί αυτό είναι το ψωμί του τόστ που κάνετε όλοι. Αυτή είναι η υπέροχη συνταγή που έχουμε. Αυτή έχω χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, αυτά παίρνουν κατευθείαν χρώμα. Εδώ και εδώ. Οπότε από τη στιγμή που παίρνουν αυτά κατευθείαν χρώμα, ήρθε η ώρα να ρίξω και τα επόμενα. Τα τελευταία. Αυτό μου έσπασε λίγο, δεν πειράζει. Έχει ένα μικρό κομματάκι που το ρίξω και αυτό. Οχα. Άλλο ένα εδώ. Μην ξεχάσετε να βάλετε πορτοκάλι, ακούστε με. Ξέρει τι λέει ο Άκης. Λοιπόν. Ζυγίστε το ψωμί σας και άμα ζυγίσετε το ψωμί το μείγμα ακριβώς θα βγει για τις αβόχτες. Λοιπόν, πάτε αυτό στην άκρη. Αυτά τα βγάζω. Ένα. Κοιτάξτε εδώ. Δύο. Δεν έχουν τραβήξει καθόλου λάδι. Άστα που φαίνονται ότι έχουν λάδι δεν έχουν. Αλήθεια σας λέω. Δεν σας κοροϊδεύα. Θα τα δοκιμάσετε και θα καταλάβετε κι εσείς. Τέσσερα. Οπότε εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη ζαχαροκανέλα μας. Γιατί ζαχαροκανέλα τα πράγματα είναι ακραία. Απλά θέλω ένα μπολ. Ζάχαρη. Θα πάρω μια ψαρόβα. Περίπου 100 γραμμάρια ζάχαρη θέλετε. Με μια φταίγα της σούπας κανέλα. Και η κανελίτσα μας είναι εδώ. Where is κανέλ. Κανέλ. Κανέλα. Πού είναι η κανέλα, Παναγία μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν έχω κανέλα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχω κανέλα. Δεν πειράζει. Θα σου πω τι θα κάνω. Άντε γιατί δεν με ξέρει εμένα καλά. Αν δεν έχω κανέλα, θα ρίξω κακάο. Καλό και αυτό, εσείς θα ρίξετε κανέλα. Εδώ. Λίγο κακάο. Όλα. Και λίγο μελάκι. Γυρίστε. Όχι. Όχι, τα στέγασα. Εδώ και εδώ. Αυτέ θα αρπάξουν λίγο, δεν μας πειράζει. Και λίγο μέλι. Μέλι τέτοιο. Ή σοκολάτα, τι θέλετε, ή πραλίνα. Μέλι ή πραλίνα. Μέλι. Πιο υγιεινά, εντάξει λοιπόν. Και πραλίνα είχα και μέλι είχα. Λοιπόν, οι αποφέτες μου είναι έτοιμες. Εδώ. Λίγο ακόμα θέλω να την άλλη πλευρά που την γύρισα. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ. Δεν θέλω. Εδώ είμαι. Λοιπόν, αυτό να πάει μέσα, λίγο να προσθοποιήσω. Εδώ και εδώ. Αυτό να πάει εδώ. Ελάτε μου, όπως βλέπετε, δεν είναι πάρα πολύ. Το μέλι μου είναι εδώ. Το ξύλο κοπής είναι εδώ που θα πήρω. Το τυρί μου είναι εδώ. Τέλεια. Και φύγαμε. Ένα, δύο, βλέπετε, όχι, δεν πειράζει. Καλά, από το Instagram δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Λοιπόν, σβήνω το μάτι. Και κοιτάξτε. Μαναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Ζαχαροκακαωμένη αυγόφετα. Άντε γεια. Και εδώ. Πάμε και τις υπόλοιπες. Όσο είναι ακόμα ζεστές, περάστε τες από ζάχαρη και κανέλα ή κακάο. Και το κακάο είναι τρελό. Εδώ. Και εδώ.
Κάπως έτσι πρέπει να τις μπλέξω. Βάλω εδώ, εδώ, εδώ. Λίγες ακόμα. Εδώ. Ουου! Εδώ, 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 εδώ. Αυτές εδώ τις αφήσω. Και φαίνεται. Δεν φαίνεται. Άρα πιο δάκι. That's my boy. Λοιπόν, και μέλι από πάνω. Εδώ. Μπορείτε να ρίξετε πραλίνα, μπορείτε να ρίξετε ό,τι θέλετε. Και παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή σήμερα η συνταγή μας είναι έτσι πολύ πιο ιδιαίτερη, γιατί αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι πετάμε καθόλου φαγητό αυτές τις μέρες. Κάντε μια κοινοποίηση. Δεν υπάρχει. Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε φάει ποτέ σε αβόφετα. Τύφλα να έχουν τα τσούρος, τύφλα να έχουν λυκουμάδες, τύφλα να έχουν όλα. Μόλις δοκιμάσετε τη διακή, θα με αγαπήσετε ακόμα παραπάνω. Συγγνώμη για το Instagram, δεν φταίω εγώ, φταίει το Instagram. Αύριο το πρωί χρειάζομαι λίγο κοτοπουλάκι για να κάνουμε. Ναι, ακούγονται κρατσα κρατσάκου. Αύριο θέλουμε κοτοπουλάκι το πρωί. Ραντεβού στις 10, φιλάκια πολλά. Γεια σας, τερματισμός να τερματιστεί και να κοινοποιηθεί στο Instagram. Δεν φαίνεται, θολά είναι. Και γεια σας, κύριε Facebook.